την αθλητική φανέλα και ντύθηκε γαμπρός ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης για να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο αυτή τη φορά την αγαπημένη του Ειρήνη Σκορδίλη στη Μητρόπολη της Κέρκυρας. Με στιγμής ανέβαινε τα σκαλιά της επιτυχίας στο μπάσκετ. Τώρα κατανεβαίνει και στη ζωή. Και στη ζωή. Και στη ζωή, γιατί είναι κάτι σημαντικό αυτό για να πας στο μπάσκετ ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Οι φήμες έλεγαν ότι ο μπασκετμπολίστας έκανε τρεις φορές πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μέχρι εκείνη να πει το ναι και της έδωσε τρία διαφορετικά δαχτυλίδια. Πριν από το χαμόλο και όλο, όλε τρία δαχτυλίδια και τρία δαχτυλίδια. Μαζί έχει σφαλιάρε η γυναίκα μου. Πες ότι δίνεις. Όχι, όχι. Έχει δώσει ένα δαχτυλίδι, έχει δώσει, αυτό είναι αλήθεια. Είναι η φιέστη σε γαμπρό και καλεσμένους για μισή ώρα. Αλλά ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης δεν έχασε λεπτό το χαμόγελό του. Ντυμένος με μαύρο κουστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα, ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού περίμενε υπομονετικά στην είσοδο της εκκλησίας, έχοντας την οικογένειά του δίπλα του. Η Ειρήνη Σκορδίλη επέλεξε ένα λευκό νηφικό σε ρομαντικό ύφος με τούλι και δαντέλα. Το μυστήριο τελείωσε και σε λίγο οι νεόνυμφοι θα βγουν έξω από την εκκλησία, θα φάνε το ρύζι που πρέπει να φάνε και στη συνέχεια θα πάνε για τη δεξίωση του γάμου. Ήρθε η στιγμή των δηλώσεων. Αν του πάτησε το πόδι. Όχι. Δεν το πάτησα. Βλέπεις, διεκώ στο σπίτι μας σιδερένια γροθιά. Και πείτε μας, ποια ήταν η assist που έβαλε στην καρδιά του. Με ποιο τρόπο έδωσες τέτοια assist. Εγώ. Α, δεν ξέρω. Ο Σοφοκλής πρέπει να μας πει. Ωραία, Σοφοκλή, επειδή ξέρω ότι τα λες όλα, θέλεις να μας πεις πότε έγινε, πώς έγινε η πρόταση γάμου. Η πρόταση γάμου πώς έγινε. Ναι, απλά ήταν ένα διάστημα, ήταν βασικά μου θα ήταν για το παιδί όπως είπα πριν και στην αρχή. Ήταν για ένα διάστημα έτσι αγχωμένη, δεν ήξερα εγώ γιατί. Τις το βγάλαμε το τζιγκέλι, το μάθαμε και τέτοιο μάθαμε ότι ήταν περίμενε το πρώτο μας παιδί και έγινε η πρόταση γάμου μετά. Την ύφη, την τσεκάρατε ότι μαγειρεύει καλά. Μαγειρεύει καλά, πολύ καλά μαγειρεύει. Το περιμένατε αυτό από τον Σοφοκλή ότι θα έκανε αυτό το μεγάλο βήμα στη ζωή του. Περιμένω. Περίμενα. Ο ποιος δεν περιμένει. Όλοι οι μαμάδες περιμένουν, δεν είναι έτσι. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος εμφανίστηκε χωρίς την αγαπημένη του Βασιλική Τσεκούρα με την οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Στα δικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ευχή για τον Σοφοκλή. Να ζεις και να είναι πάντα ευτυχισμένος. Εγώ και στα δικά σας. Στα δικά μας. Δικά σας. Θα έρθουν για αυτά. Πρώτη φορά βλέπω το Σοφοκλή τόσο συγκινημένο. Πρώτη φορά βλέπω το Σοφοκλή να είναι όντως ένα μικρό παιδί. Το έζησε και αυτό το μυστήριο. Να δούμε ποιοι παίρνουν σειρά. Βιάζεται ο Γρηγόρης να ντυθεί γαμπρός.